μετά από ένα μήνα περίπου λύθηκε το ζήτημα που είχε προκύψει με τους 100 πρόσφυγες Γεζίντι που είχαν φτάσει στο κάμπ των Σερών και ζούσαν μέσα στην ανασφάλεια, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα στέγασης και φαγητού, όπως οι υπόλοιποι, επειδή δεν ήταν εγγεγραμμένοι. Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έγινε η καταγραφή τους, τοποθετήθηκαν σε οικίσκους, ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν σητίζονται. Εκτοποιήθηκε το ζήτημα και στην καλύτερη κατάσταση είμαστε, με την βοήθεια και με την αλληλεγγύη των ολονών δηλαδή, που έδειξαν την αλληλεγγύη τους στην επιλυτή. Και λέει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι σήμερα γιατί έγινε αυτό το πράγμα και τρεις μήνες μερικοί ήταν και τρεις μήνες εδώ και δεν ξέρουμε γιατί αυτό έγινε, παρόλο που είχαμε μάθει ότι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα στην Ευρώπη, έχουν δικαιώματα, έχουν υποχρεώσεις. Τακτοποιηθήκαμε, αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που έχουν βάλει δύο οικογένειες. Είναι σε ένα κοντέινερ, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι μια οικογένεια σε ένα κοντέινερ και κάρτα σύντησης μέχρι σήμερα δεν μας έχει χορηγηθεί. Και τι τρώτε, τι τρώνε? Άτομα που είναι από την κοινότητά μας εδώ, οι συγγενείς μάλλον που βρίσκονται σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοί μάλλον από κάποιους από κάμπ τους έχει χορηγήσει. Όλες τις προηγούμενες ημέρες οι νέοι πρόσφυγες αναγκάζονταν να φιλοξενούνται σε συγγενείς που βρίσκονται εντός της δομής και σε κάποιες των περιπτώσεων ζούσαν 18 άτομα μέσα σε ένα οικίσκο. Το Σάββατο που τους δώσανε κοντέινερ, δηλαδή κάπου Τετάρτη, έγκυες γυναίκες που ήταν μεταξύ μας, δηλαδή ήμασταν 14 άτομα σε σπίτια και μεταξύ μας υπήρχαν και έγκυες γυναίκες, δεν υπήρχαν συνθήκες υγιεινής και οι γυναίκες επιβιώσανε μαζί μας. Και πριν, εμείς Σάββατο πήραμε τα κοντέινερ, αυτοί τους μεταφέραν, λέει, παρόλο που τους παρακαλέσαμε οι γυναίκες να μείνουν στο κοντέινερ και τους δώσανε Τετάρτη, δηλαδή, μετά από 10 μέρες. Και το σημαντικό, λέει, αυτό επιλύθηκε και το άλλο πρόβλημα που έχουμε είναι η κάρτα σύντηση. Μέχρι σήμερα δεν έχει χορηγηθεί γιατί έχουμε ανάγκη. Ανάγκη δεν είναι μόνο φαγητό και διάφορα πράγματα και εμείς και τα παιδιά μας. Και το άλλο που απαιτούμε είναι πιο σημαντικά για εμάς είναι το μέλλον των παιδιών μας, τα σχολεία. Δεν υπάρχει σχολείο. Τα παιδιά μας δεν πηγαίνουν ούτε στο δημοτικό ούτε στο νηπιαγωγείο. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Στις δηλώσεις τους, οι πρόσφυγες των Σερών καταγγέλουν στην τηλεόραση επιλογές την εκβιαστική συμπεριφορά του Περιφερειακού Συντονιστή Βόρειας Ελλάδας και Ηπείρου, του Υπουργείου Μετανστευτικής Πολιτικής Νίκου Ράγκου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως οι πρόσφυγες καταγγέλουν, τους απείλησε και τους εκβίασε, ότι δεν θα καταγραφούν και θα κολλήσει η διαδικασία ένταξή τους σε δομές εντός της Ελλάδας και του εξωτερικού, εάν δεν δεχόντουσαν τους 60 Κογκολέζους στη δομή τους. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Εκείνη τη νύχτα τι έγινε? Λέει, ήρθε, μας είπε 69 άτομα ακριβώς ότι θα έρθουν. Και εμείς του είπαμε ότι αυτό το κάμπ, βρίσκονται σε αυτό το κάμπ 160 παιδιά, 130 γυναίκες και 10 άντρες. Γιατί τότε σε αυτή η κατάσταση βρισκόταν. Και λέει, του είπαμε, δεν μπορούμε να δεχτούμε. Δεν είμαστε ρατσιστές, δεν έχουμε πρόβλημα με κανέναν. Και όπως ξέρετε και εσείς, έχουμε δεχτεί γενεκτονίες από μουσουλμάνους και αυτό το λόγο δεν μπορούμε να τους δεχτούμε. Εκβίασε, δεν είναι μόνο μας εκβίασε, δεν είναι εδώ ο Αμπού Τζελάλ. Λέει, πήγε στο σπίτι του ο Ράγκος, χαρακτηριστικά ο Ράγκος πήγε στο σπίτι του και του είπε, αν δεν τα κάνετε πίσω, θα σταματήσω το φάκελό σου να επανεξεταστεί και να μην πάει στην Γερμανία, θα σταματήσω την διαδικασία φυγή σου. Χαρακτηριστικά, λέει, αυτό μας είπε. Λέει, έφτασε στο σπίτι, δηλαδή πήγε προσωπικά και έκανε, δηλαδή σαν εκδίκηση. Τον εκβίασε, γιατί αυτός είναι που έχει λόγο στην κοινότητα και με αυτόν τον τρόπο ήταν να μας εκβιάζει. Ήρθαν εδώ 19 Οκτώβριο νύχτα ο Περιφερειακός Συντονιστής Μακεδονίας, Τράκης και Ηπείρου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Ράγκο, μαζί με τη συνοδεία ο εκπρόσωπος του IOM, ο Κώστας Κουτσαξίδης, ήταν εδώ και τους μαζέψανε και τους είπανε, υπάρχει αυτό το ζήτημα. Φέραμε άτομα, Κογκολέζος και μάλλον και ήταν Αφγανοί και θέλουμε να έρθουν εδώ, να μείνουν εδώ και αυτά. Ξεκίνησαν ένα παζάρεμα και αυτοί είπανε δεν μπορούμε και εξής λόγος, γιατί εμείς ανοίγουμε σε μια διαφορετική θρησκεία, έχουμε πάθει γενεκτονίες, όχι είμαστε ρατσιστές, δεν τους θέλουμε, γι' αυτό δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Και αυτός είπε, δεν μπορείτε να επιβιώσετε τους αυτούς. Τότε τα δείτε από εδώ και πέρα, θα ξεκινήσουν τιμωρίες και θα σας τιμωρήσουμε και φεύγοντας, τα παιδιά ήταν μπροστά εδώ και τους έβγαλε και φωτογραφίες των παιδιών και πιο σημαντικό τους είπε, αυτά τα άτομα που είναι μέσα, που δεν είναι εγγραμμένοι, θα πάρω τηλέφωνο στην αστυνομία και η αστυνομία να έρθουν να τους μαζέψουν, σαν σκουπίδια δηλαδή. Σύμφωνα με τον Παχός Μπόρα, τον εθελοντή διερμηνέα των προσφύγων, η δομή των Σερών κατασκευάστηκε αποκλειστικά για την κοινότητα των Γεζίντι, με χρήματα της Ευρώπης και επομένως δεν μπορεί να φιλοξενηθεί άλλη φυλή, καθώς αποτελούν μια προστατευμένη κοινότητα
και αναγνωρισμένοι από τους Ευρωπαίους για τις γενοκτονίες που είχαν υποστεί, αλλά και για την κακοποίηση που δέχτηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μια κοινότητα, είναι μια προστατευμένη κοινότητα που έχει ψηφίσει τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, τις βουλευτές που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, ως μια μειονότητα που πρέπει να προστατευτεί. Και αυτό το ΚΑΜΠ έχει φτιαχτεί αυτός ο άνθρωπος. Και εμείς έκαναμε επιστολή στον κύριο Υπουργό. Έχουμε τις επιστολές, θα σας δείξω όταν στην εκπομπή. Και πήγαμε στον κύριο Δήμαρχο και στην αστυνομία και είπαμε αυτή η κοινότητα θέλουμε να μεταφερθούν από Βόλβη, συγγενείς τους, να μείνουν μαζί. Τότε και εμείς ρωτάμε, γιατί να υπάρχει κενές θέσεις για να φέρεις, να μεταφέρεις τους Κονγκολέζους και να μην μεταφέρεις τους SD. Και μετά είπε, θα σας παρουσιάζω στα ΜΜΕ ως ρατσιστές.